Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η κυβέρνηση δείχνει συνέπεια σε σχέση με τα όσα διαμήνυσε μετά το όργιο καταστολής και αυταρχισμού κατά τις κινητοποιήσεις στην επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου. Δείχνει συνέπεια στο ότι λίγο πολύ αυτή θα είναι η αναμενόμενη αντιμετώπιση προς οποιονδήποτε τολμά να διαδηλώνει, να διεκδικεί, να ορθώνει ανάστημα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Ότι ενώ επιτρέπεται σε συνθήκες πανδημίας η κυβέρνηση να αφήνει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα σε μια σειρά ευαίσθητους χώρους, μεταξύ αυτών και στις φυλακές, στις οποίες ήδη μετράνε απώλειες ζώων, να νομοθετεί δεκάωρη εργασία μισθούς 200 ευρώ, να γίνεται λάστιχο η ζωή των εργαζομένων, όμως την ίδια στιγμή θεωρείται απαγορευμένο και επικίνδυνο να διεκδικούν οι εργαζόμενοι την προστασία της υγείας τους, την προστασία της ζωής τους, να διεκδικούν την εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της επιβίωσής τους. Ακόμα και αν το κάνουν παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τους, αυτά δηλαδή που δεν παίρνει η κυβέρνηση, που δεν παίρνει η μεγαλοεργοδοσία, αλλά εκεί βέβαια δεν εφαρμόζεται όχι καταστολή, ούτε καν δειγματοληπτικός έλεγχος. Και όχι μόνο επιλέγει η κυβέρνηση ξανά το δρόμο του αυταρχισμού, εκδίδοντας φυρμάνια απαγορεύσεων των συναθρήσεων άνω των τριών ανά την επικράτεια με κάθε ευκαιρία, αλλά αγγίζει τελικά και τα όρια της αυτογελιοποίησης. Πώς μπορεί αλλιώς να δικαιολογηθεί ότι απαγορεύεται πλέον ως επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία ακόμα και το κατά μόνας περπάτημα? Σε ποια λογική απαντάει η απαγόρευση σε διμελείς αντιπροσωπείες πολιτικών νεολαίων, φορέων των φοιτητών και μαθητών, εκλεγμένων στην τοπική διοίκηση, ακόμα και σε μεμονωμένους κατοίκους της περιοχής που θέλησαν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη ενός αδικοχαμένου μαθητή να απαγορεύεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας? Ήταν αλήθεια λιγότερο επικίνδυνοι οι 5.000 συνοστισμένοι αστυνομικοί που κινητοποιήσατε για να απαγορεύσουν την κίνηση σε μερικές δεκάδες διαδηλωτές? Ή προστατεύατε την υγεία τους στηβάζοντας σε κλούβες και ακατάλληλους χώρους όσους συλλάβατε στο σωρό, από τους οποίους δεν εξαιρέσατε ούτε τους δικηγόρους που ασκούσαν το υπερασπιστικό τους καθήκον προς τους συλληφθέντες? Και προσπαθήσατε μάλιστα να παρουσιάσετε ως ένδειξη αντικοινωνική συμπεριφορά των συλληφθέντων ότι δεν δέχθηκαν κάτι που μόνο ως εμπεγμός μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν δέχθηκαν να υποβληθούν σε τεστ COVID γιατί επικράτησε λέτε συνωστισμός κατά την κράτησή τους. Εκτός βέβαια αν έχει άλλη τεκμηρίωση ο κύριος Υπουργός για το χρόνο επόασης του ιού μετά από τις αλλεπάλληλες καινοφανείς επιστημονικές θέσεις που έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα. Σταματήστε λοιπόν να εκτίθεστε, κυρίως σταματήστε όμως να υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Ότι αυτού του είδους οι αυταρχικές απαγορεύσεις αποσκοπούν δήθεν στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ας δείξει αυτή την ευαισθησία της η κυβέρνηση σε όλους τους χώρους που με τις εγκληματικές παραλήψεις της έχει μετατρέψει σε κολαπτήρια του κορονοϊού. Δεν δείξατε την ίδια σπουδή να κάνετε μαζικά τεστ στους αστυνομικούς, κύριε Υπουργέ, που αφήσατε εκτεθειμένους όπως οι ίδιες οι ενώσεις τους καταγγέλουν, ούτε να πάρετε μέτρα στις φυλακές που ήδη μετράμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Εκεί πάει περίπατο η ευαισθησία σας για τη δημόσια υγεία. Άλλη λοιπόν είναι η στόχευση αυτού του είδους των απαγορεύσεων. Να τρομοκρατήσουν και να επιβάλλουν φήμοτρο στους εργαζόμενους, στο λαό και στη νεολαία, την ώρα που οξύνονται τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που βιώνουν. Να αποτρέψουν την αγανάκτηση που ξέρετε πολύ καλά ότι αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθεί απέναντι στη βαρβαρότητα που διαμορφώνεται για τους εργαζόμενους με αφορμή την πανδημία. Αυτός εξάλλου είναι διαχρονικά ο ρόλος της κρατικής καταστολής που χωρίς εξαιρέσεις όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα και αυτές που σήμερα πλέκουν ύμνους για τις λαϊκές ελευθερίες, την αξιοποίησαν όταν χρειάστηκε να επιβάλλουν αντιλαϊκές πολιτικές για να εμποδίσουν τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Σας λέμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι όσα μέτρα και αν πάρετε, δεν θα μπορέσετε να επιβάλλετε σιγή νεκροταφείου στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στα σωματεία, στους μαζικούς φορείς, σε όλους αυτούς δηλαδή που έχουν αυτόν ακριβώς το ρόλο, να μην σιωπούν. Στην ίδια τη δραστική κατεύθυνση κινούνται και οι αλλαγές που επιφέρει το παρόν νομοσχέδιο στο σοφρονιστικό δίκαιο. Όχι μόνο δεν λύνουν τα οξυμένα προβλήματα των κρατουμένων στα σοφρονιστικά καταστήματα, όπως και των εργαζομένων σε αυτά, αλλά τελικά τα επιδεινώνουν.
Έχουμε ήδη με κάθε ευκαιρία εκφράσει την αντίθεσή μας προς τη σοφρονιστική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία δεν διαθέτει, όπως θα έπρεπε, ένα συνολικό σχέδιο πρόληψης της εγκληματικότητας, σοφρονισμού και επανένταξης του κρατουμένου στην κοινωνία μετά την αποφυλάκησή του. Είναι χαρακτηριστική εξάλλου η απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει τις αρμοδιότητες της σοφρονιστικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως μόνο κατεφημισμόν έχει μετονομαστεί το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Ενσαρκώνει με συμβολικό, αλλά κυρίως και με πρακτικό τρόπο, την καταστατική αντίληψη της κυβέρνησης όσον αφορά τη μεταχείριση των κρατουμένων, που τελικά οδηγεί στη στέρηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και της προοπτικής, της ουσιαστικής επανένταξής τους στην κοινωνία. Μια αντίληψη αντιδραστική και αδιέξοδη, που τελικά ανακυκλώνει το πρόβλημα. Με τις αλλαγές που σήμερα επιχειρείται, ενισχύεται περισσότερο αυτή η κατασταλτική και τιμωρητική λογική. Απομακρύνεται δηλαδή ακόμα περισσότερο από το χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η σοφρονιστική πολιτική. Οι φυλακές όχι μόνο παραμένουν αποθήκες ψυχών όπως έχουν εύστοχα χαρακτηριστεί, αλλά πλέον στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας μετατρέπονται και σε υγειονομικές βόμβες, λόγω του έντονου συγχρονισμού και της απουσίας βασικών μέτρων προστασίας της υγείας των κρατουμένων, όπως βέβαια και των εργαζομένων σε αυτές. Και πώς βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, όταν σήμερα στα 34 καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα εργάζονται μόλις 67 νοσηλευτές και 9 μόνιμοι γιατροί. Είναι δυνατόν και στοιχειωδώς να ικανοποιείται η προστασία της υγείας των κρατουμένων? Και επειδή πολλές φορές μίλησε ο κύριος Υπουργός για αλλαγές στο πλαίσιο του εφικτού, θεωρείται αλήθεια πιο εφικτό να μετατρέπεται σε κανόνα η μεταφορά κρατουμένων σε εξωτερικά νοσηλευτικά ιδρύματα, η οποία φυσικά θα συνοδεύονται και από σωρία αστυνομικούς, ιδίως στις σημερινές συνθήκες της ασφυξίας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, με τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως νοσοκομεία μιας νόσου? Απάντηση της εκκλήσης αγωνίας τόσο των κρατουμένων όσο και των σοφρονιστικών υπαλλήλων μπορεί να δοθεί με την πρόσληψη επαρκούς μόνιμου εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, το οποίο θα είναι σε θέση να επιλαμβάνεται άμεσα της ιατρικής φροντίδας των κρατουμένων που χρήζουν βοήθεια. Όπως βέβαια και σε συνθήκες υπερπληθυσμού, δραματικής υποστελέχωσης του απαραίτητου επιστημονικού και όχι μόνο προσωπικό, όχι μόνο δεν μπορούμε να μιλάμε για εξασφάλιση της στοιχειώδους δημιουργικής απασχόλησης των κρατουμένων, αλλά είναι αδύνατο να διαφυλαχθεί ακόμα και η αξιοπρεπής διαβίωσή τους. Και όταν όλα αυτά διατηρούνται στο ακέραιο, τι έρχεται να λύσει το νομοσχέδιο με την αυστηροποίηση των όρων για την άσκηση του δικαιώματος της άδειας των κρατουμένων, ουσιαστικά την εκμηδένισή του? Όταν με την αύξηση των ορίων του χρόνου έκτησης της ποινής ως προϋπόθεση, αυτή τελικά θα φτάνει να συμπίπτει με το χρόνο που ο κρατούμενος θα μπορούσε να ζητήσει την υφόρο απόλυσή του, όπως και περιορισμός των ημερών της άδειας, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί? Για έναν θεσμό, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που εισέφερε ο συνήγορος του πολίτη, κατά το 98% δεν παραβιάζεται από τους κρατούμενους, ενώ αδιαμφισβήτητα είναι και ευεργετικά τα αποτελέσματα αυτού, τόσο για τους ίδιους, όσο και για την εν γέννη ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό το πώς υπερασπίστηκαν το θεσμό αυτό και οι ίδιοι εκπρόσωποι των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Με τον ίδιο τρόπο, από κανένα στοιχείο δεν δικαιολογείται η αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη μεταγωγή των κρατουμένων στις αγροτικές φυλακές, που εκτός των άλλων θα πολλαπλασιάζουν τις συνθήκες ασφυξίας και υπερπληθυσμού στα κλειστά καταστήματα κράτησης. Ακόμα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η γενική εξαίρεση που προβλέψατε από τη μεταγωγή στις αγροτικές φυλακές όσων έχουν καταδικαστεί για αδικήματα τρομοκρατίας. Αλλά και η συζήτηση αυτή που άνοιξε στις επιτροπές για πρόβλεψη και άλλων αδικημάτων που θα πρέπει γενικά να εξαιρούνται από τη δυνατότητα έκτησης της ποινής στις αγροτικές φυλακές, εισάγει έναν αυθαίρετο διαχωρισμό των κρατουμένων με μη αποδεκτά επιστημονικά και νομικά κριτήρια. Αν ακολουθούσαμε έναν τέτοιο διαχωρισμό, θα φτάναμε μάλλον να κάνουμε πλειοδοσία εγκληματικών πράξεων. Αλήθεια, με αυτή τη λογική, γιατί να μην εξαιρεθούν και οι εγκληματίες ναζιστές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν και αποδεδειγμένα τάση σφιγόπινου? Θεωρείτε δηλαδή ότι μια τέτοια πράξη κρύβει μικρότερη επικινδυνότητα?
Μια τέτοια κατηγοριοποίηση, εκτός ότι επέρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βασική αρχή του σοφρονιστικού κώδικα, δηλαδή της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης των κρατουμένων, με βάση το είδος του εγκλήματος που έχουν διαπράξει, ουσιαστικά αναιρεί την ίδια τη λειτουργία του σοφρονιστικού συστήματος. Γιατί τα δικαιώματα, τα ευεργετήματα που χορηγούνται στον κρατούμενο κατά το στάδιο της έκτησης της ποινής δεν μπορεί να εξαρτηθούν από τίποτα άλλο παρά μόνο από την εξατομικευμένη κρίση της συμπεριφοράς του μέσα στη φυλακή, ενδεχομένως στοιχεία επικινδυνότητας που διατηρεί σε αυτό το διάστημα, σε καμιά περίπτωση όμως με βάση το αδίκημα γενικά, το οποίο έχει κριθεί σε προηγούμενο στάδιο και αφορά την επιβολή της ποινής και όχι την έκτησή της. Δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο το κράτος υποτίθεται ότι μεριμνά ή θα έπρεπε τουλάχιστον να μεριμνά για το σοφροντισμό, για την προετοιμασία της κοινωνικής επανένταξης του κρατουμένου. Άρα αυτή η προσπάθεια θα πρέπει συνεχώς να αξιολογείται και να ενισχύεται και με βάση αυτή και μόνο να αποδίδονται τα όποια δικαιώματα στον κρατούμενο. Όταν τα δικαιώματα του κρατουμένου συνδέονται τελικά μόνο με τη φύση του αδικήματος που διέπραξε, αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη ομολογία αποτυχίας του σοφρονιστικού συστήματος. Όμως, παραδοχή για την αποτυχία του σοφρονιστικού συστήματος ή καλύτερα για την εντελώς ασφαλμένη αντίληψη που έχει η κυβέρνηση ως προς αυτό, είναι και ο τρόπος που επιλέγει να στελεχώσει τη Γενική Γραμματεία Αντιγκληματικής Πολιτικής. Ποια είναι η κατεύθυνση της αντιγκληματικής πολιτικής όταν στις 130 θέσεις διοικητικού προσωπικού δεν υπάρχει ούτε για δείγμα μία θέση κοινωνικού επιστήμονα, εγκληματολόγου, ψυχιάτρου και όταν μάλιστα τέτοιες ειδικότητες απουσιάζουν και από όλα τα καταστήματα κράτησης. Και βέβαια αντίστοιχη δραματική υποστελέχωση υπάρχει και καθυστέρηση στη στελέχωση και δομών των νέων καταστημάτων κράτησης. Επιβεβαιώνεται ουσιαστικά ότι η αντιγκληματική πολιτική για σας εξαντλείται στον τρόπο τήρησης της τάξης, όχι βέβαια στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στην ομαλή προετοιμασία της κοινωνικής επανένταξης. Όμως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αποτυπώνεται αυτή η αντίληψη της κυβέρνησης όταν ακόμα και η λειτουργία της επανόδου, του νομικού προσώπου δηλαδή που ασχολείται με την βοήθεια των κρατουμένων μετά την αποφυλάκησή τους, μεταφέρεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Είναι δυνατόν με όρους καταστολής και επιβολής της τάξης να αντιμετωπιστεί και αυτό το κατεξοχήν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα της ομαλής επιστροφής του αποφυλακισμένου πια στην κοινωνία? Σε σχέση τώρα με τα υπόλοιπα άρθρα του πρώτου μέρους του νομοσχεδίου, έχουμε αναλυτικά τοποθετηθεί στις επιτροπές. Δεν θέλω να επανέλθω για να μην καταχραστώ και το χρόνο. Ως προς το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, τις αρμοδιατάξεις που τελικά όντως αφορούν την αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα σταθώ σε ορισμένα μόνο από αυτά, μιας και για τα περισσότερα έχω ήδη αναλυτικά αναφερθεί. Απασχόλησε αρκετά το θέμα της διεύρυνσης του χρόνου φοίτησης της σχολείας στη φυλάκων από 5 εξάμηνα σε 3 χρόνια, προκειμένου να χαρακτηριστεί αυτή ανώτατη με βάση τα εκπαιδευτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εύλογη καταρχήν μια συζήτηση κατά πόσο μπορεί πράγματι να μιλάμε για ανωτατοποίηση της σχολής, όταν σήμερα ανώτατο πανεπιστήμιο, ανώτατη σχολή στην Ελλάδα είναι μόνο τετραετούς φοίτησης. Βέβαια, την ίδια στιγμή της υποτιθέμενης αναβάθμισης της σχολής σας στη φυλάκων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης που διαλαλεί κάθε κυβέρνηση, την ίδια στιγμή προσλαμβάνεται χιλιάδες ειδικούς φρουρούς και σιναριοφύλακες που τους κάνετε αστιφύλακες από την πίσω πόρτα και χωρίς καμιά αστυνομική εκπαίδευση. Όμως παραμένει το κύριο ζήτημα στην αστυνομική εκπαίδευση. Και αυτό δεν βρίσκεται μόνο στα χρόνια των σπουδών, αλλά στην κατεύθυνση που αυτή έχει. Η κατεύθυνση που δίνεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις είναι αυτή της καταστολής. Είναι η πολιτική επιλογή να μετατρέπουν τους αστυνομικούς σε γρανάζια του κατασταλτικού μηχανισμού μέσα από τη συνεχή πίεση που υφίστανται για να αποβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Να εθίζονται μέσα από την εκπαίδευση στις αστυνομικές σχολές στον αυταρχισμό και στο δόγμα νόμος και τάξη. Με συνέπεια να αντιμετωπίζουν ως παρεκκλίνουσες κοινωνικές συμπεριφορές, τις διαμαρτυρίες, τη συνδικαλιστική και την πολιτική δράση που δεν ταυτίζονται με την αστυνομική αντίληψη για το κράτος και την κοινωνία.
Γι' αυτό και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά οι εκδηλώσεις αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που βιώνουν ο λαός και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, γιατί αυτά προκύπτουν από μια γενικευμένη τάση που κατευθύνεται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις και στοχεύει στην επιβολή αντιλαϊκών πολιτικών μέσα από το μαστίγιο της κρατικής βίας και καταστολής. Ένα τέτοιο ρόλο ούτε πρέπει, ούτε πολλές φορές θέλουν να παίξουν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό και η όποια φίτηση και αστυνομική εκπαίδευσή τους θα πρέπει να υπόκειται στην κατεύθυνση του σεβασμού των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σε κάθε περίπτωση, παρά την κριτική που κάνουμε για το ρόλο που η κυβέρνηση επιδιώκει να δίνει στις αστυνομικές δυνάμεις, θεωρούμε βέβαια απαραίτητη την επαρκή εκπαίδευσή τους ώστε να μπορούν σωστά και με ασφάλεια για τους ίδιους να λειτουργούν στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος. Και βέβαια υπερασπιζόμαστε όλα τα δίκαια εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, όπως κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τέλος, σε σχέση με την αναβίωση του Ταμείου Προνοίας των απασχολουμένων στα σώματα ασφαλείας, αυτό που θα έπρεπε περισσότερο να σημειωθεί είναι ότι και το πρώην ΤΕΑΠΑΣΑ που αναβιώνει με τις σημερινές ρυθμίσεις, εξαιρουμένης βέβαια του κλάδου της επικουρικής ασφάλισης, δεν εξαιρέθηκε από τις συνέπειες των αντιλαϊκών, αντιασφαλιστικών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων. Ήταν ένα εύρωστο ταμείο, το οποίο λαϊλατήθηκε κατά εξακολούθηση, πρόκειται για τις απώλειες των επιμέρους ταμείων που τζογαρίστηκαν στο χρηματιστήριο, είτε βέβαια το γνωστό ληστρικό κούρεμα του PSI, που έκλεψε από τις τσέπες των ασφαλισμένων τους κόπους μιας ζωής. Γι' αυτό το έγκλημα, βέβαια, ούτε βρέθηκε κανένας να λογοδοτήσει, ούτε και καμιά κυβέρνηση αποκατέστησε όπως όφιλε τη ζημιά. Εξάλλου, το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας δεν ξεχνά και τα κεφάλαια και τα αποθυματικά από τα εύρωστα επικουρικά του ταμεία ρίχθηκαν και αυτά στη χωάνη του ΕΤΑΕΠ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με αποτέλεσμα οι επικουρικές συντάξεις να γίνουν φιλοδορήματα και αυτές να λαμβάνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Πάνω σε αυτές τις αντιλαϊκές ρυθμίσεις πάτησε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να είμαστε επιφυλακτικοί με κάθε διάταξη νόμου που φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή και αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τις τροπολογίες θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία. Με βάση τα παραπάνω, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος του ενσωματώνει μια εσφαλμένη κατασταλτική αντίληψη για τη σωφρονιστική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ.